που την έχουν όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια τους και φαντάζομαι να μην υπάρξει το ίδιο πρόβλημα όπως υπήρξε με τον κύριο Βορύδη που μου λέει ότι μάλλον ο κύριος Καλούδης δεν έγραφε καλά για την εκχώρηση που έκαναν τα κόμματα της ιδίας, της μιας και μόνης κρατικής επιχορήγησης για να πάρουν 4 διαφορετικά δάνεια. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει ο ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής στις 13 του 2014. Για την οικονομική θέση της εταιρείας υπό την επωνυμία τηλέτυπος ανώνυμη εταιρεία εφιστάται η προσοχή και η αμφιβολία για την ικανότητα της εν λόγω εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Και γι' αυτό τώρα σας ξαναρωτώ λοιπόν κύριε Ψυχάρη. Αυτά εσείς τα ξέρατε? Δηλαδή τις εκθέσεις, τι έλεγε ο δικηγόρος σας, ο ορκωτός λογιστή σας? Και αν τα ξέρατε, εσείς συνεργούσατε σε μια τέτοια κατάσταση? Και για να συμπληρώσω το ερώτημα είναι, μήπως αυτό είχε ανταλλάγματα? Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είμαι από μικρός και θυμάμαι ότι το Βήμα και τα Νέα ήταν η εφημερίδα, ας πούμε, της αντιπάλου παρατάξεως από εκείνη που ήμουν εγώ από μικρός, στη Μακή, στην ΟΝΕΔ, στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα βλέποντας τα μνημονιακά χρόνια τα Νέα, βλέπω ότι είναι το λάβαρο της παράταξης του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, και μου κάνει εντύπωση, μήπως αυτό ήταν το αντάλλαγμα. Κοιτάξτε, η δεξιά εφημερίδα χθες Δημοκρατία λέει, τα email της προδοσίας, οι εντολές του Δουνουτού και της Eurostat προς τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αλλιώστε γρήγορα και με εχεμήθεια το έλλειμμα. Και ακούστε τώρα τι λένε τα Νέα, τα Νέα παιδιά, για να δούμε μήπως έχει αξία, γι' αυτό τώρα το λέω. Η Επίτροπος, ο Ανδρέας Γεωργίου έβαλε τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία στον ίσο δρόμο. Τα Νέα, μάλιστα. Έχει καμιά σχέση, λέτε, αυτό, η αλλαγή γραμμής? Ποια ήταν η πρώτη εφημερίδα? Ήταν η Δημοκρατία. Της κεντροδεξιάς, δεν είναι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είστε σίγουρος. Αλλά τα Νέα είναι της κεντροαριστεράς, πάντως. Τα Νέα είναι, θα τα πούμε μετά τι ακριβώς είναι τα Νέα, αλλά πολύ πολύ γρήγορα να πούμε μια στιγμή ότι και οι δύο εφημερίδες καθημερινά ψηφίζονται από την κοινωνία μας, από τον κόσμο, ανάλογα και με τις ειδήσεις που παράγουν, ανάλογα με τις ειδήσεις που λένε. Και μία εφημερίδα έχει τη μία κυκλοφορία που έχει, η άλλη εφημερίδα έχει την άλλη κυκλοφορία που έχει. Και στις δύο εφημερίδες, ο κόσμος, ο ψηφοφόρος εισαγωγικά, ας το πούμε, κάθε μέρα ψηφίζει, δίνοντας τον οβολό του, δίνοντας χρήματα, τα οποία μπορεί να του λείπουν από άλλες. Υπήρχε ανταλλαγή. Άρα, λοιπόν κύριε Ψυχάρη. Κάποιος, υπήρχε, λέω, ανταλλαγή. Πολύ, με ναι, το ερώτημα είναι αν υπήρχε ανταλλαγμα. Ο κόσμος ξέρει και ο κόσμος πληρώνει από το στέρημά του για να διαβάσει μια εφημερίδα που λέει την αλήθεια, που λέει πολλά πράγματα, και όχι μια εφημερίδα που λέει... Δηλαδή εδώ για τα email δεν υπάρχουν. Αν αυτό υπήρχε στην Αμερική, κύριε Ψυχάρη, εάν υπήρχε στην Αμερική διαρροή με email, κύριε Ψυχάρη, τι μου λέτε τώρα, κύριε Ψυχάρη, που νομίζετε ότι είμαστε... Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ίσως μπορεί αυτό να θέλετε να κάνετε ένα show για την λαοφάνεια. Καλά. Ακούστε, κύριε Ψυχάρη. Κύριε Ψυχάρη, ακούστε να δείτε. Σας παρακαλώ, μιλάτε παράλληλα. Οι δικοί μου δεν πέρασαν από τα δικαστήρια των δοσιλόγων. Εντάξει, και δεν τιμωρήθηκαν. Έτσι, για να έχουμε καλό ερώτημα. Και πάμε παραπέρα. Λοιπόν, να σας πω, μέχρι σήμερα, κύριε Ψυχάρη, γιατί δεν λέτε να εκποιηθεί? Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Κομμουνιστικός δάκτυλος. Λοιπόν, κύριε Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό φαντάζομαι να το αντιλαμβάνεσαι ότι χιούμορ έκανα και τίποτε άλλο. Κύριε Νικολόπουλε. Καλό. Κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν. Έχει ολοκληρώσει ο χρόνος. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Είναι άλλα 20 μέλη. Λοιπόν, κύριε Ψυχάρη, να σας πω, εάν το Μέγκα, όχι αν, το Μέγκα κλείνει. Σε 30 μέρες, είπε η κυρία κυβερνητική εκπρόσωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει που λέτε. Η κυβερνητική εκπρόσωπος, λέω, είπε χτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να διατυπώσω το ερώτημα, μάλλον όπως καταλαβαίνετε είναι το τελευταίο. Γιατί δεν πήρατε μέρος? Γιατί δεν θέλατε να βάλετε και το χέρι στην τσέπη, να πληρώσετε τα δάνειά σας, να κάνετε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Κοροϊδεύατε τις τράπεζες, ερχόμαστε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Νοικοκυρέοι άνθρωποι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πλούσιοι. Φαντάζομαι ότι όσα έξοδα διαπιστώνω ότι έχει ο Δόλ με πολυτελή αυτοκίνητα από την εποχή του Μακαρίτη, του κυρίου Χρήστου Λαμπράκη, φαντάζομαι ότι τα ίδια συνεχίζουν σήμερα. Μπορεί οι εργαζόμενοι και το ΜΕΚΑ να πληρώνει τα δανειά του, αλλά νομίζω οι μέτοχοι του και οι λοιποί που έχουν έτσι, οι βαστάζοι και οι παραβαστάζοι, ζουν το ίδιο. Ήθελα όμως να σας κάνω το ευθύ ερώτημα. Να σας πω, τα δάνεια που τώρα που κλείνετε εσείς στο ΜΕΚΑ, ποιος θα τα πληρώσει? Ο ελληνικός λαός? Αυτοί που πάνε στα συσίτια? Αυτοί θα τα πληρώσουν? Και εσείς θα νιώθετε άνετα να λέτε ότι δεν έχετε καμία ευθύνη και να μπορείτε να συνεχίζετε έτσι την επιχειρηματική σας δραστηριότητα ως δανειοδοτούμενοι μονίμως από το υστέρημα του ελληνικού λαού? Ποιος θα πληρώσει τα δάνεια του ΜΕΚΑ, να μου πείτε, αύριο που εσείς βάζετε μαύρο στο ΜΕΚΑ? Ευχαριστούμε κύριε Νικολόπουλο και ολοκληρώσατε. Κύριε Ψυχάρη, έχετε τον χρόνο για να απαντήσετε. Και εννοείται και του ΔΟΛ, άμα θέλει να μας πει. Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, ποιος θα πληρώσει τα δάνεια? Τα δάνεια τα πληρώνει αυτός που τα πληρώνει και μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα το ΜΕΚΑ είναι ενήμερο σε όλα του τα δάνεια. Αυτό δεν συμβαίνει με δάνεια. Αλλά επιτρέπετε να λέει ψέματα συνέχεια και εσείς να τον αφήνετε? Και μετά μου λέτε ότι εγώ. Κύριε Νικολόπουλε, τώρα όμως, ας κρατήσουμε λίγο. Δηλαδή, μπροστά στα μούτρα μας να λέει ψέματα. Να λέει, εντάξει. Λοιπόν. Επίσης, το ΜΕΚΑ δεν κλείνει, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να το φαντάζεστε, μπορεί να είναι ονείροξή σας, μπορεί οτιδήποτε. Δεν κλείνει το ΜΕΚΑ. Το ΜΕΚΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν τον είστε, κύριε Ψυχάρη. Το ΜΕΚΑ συνεχίζει. Έχετε επικοινωνία με το περιβάλλον? Κύριε Νικολόπουλε, επικοινωνείτε με το περιβάλλον? Κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ. Μα τώρα ακούτε τι λέει? Κύριε Νικολόπουλε. Καλά, αυτός ο άνθρωπος είναι διευθύνων σύμβουλος. Ας κρατήσουμε τη διαδικασία, κύριε Νικολόπουλε. Να κρατήσουμε, εντάξει, να κρατήσουμε. Κοιτάξτε τώρα. Δεν σας προσβάλλει, σας κύριε Λοβέρντα. Κύριε Νικολόπουλε, η διακοπή καταρχήν. Η διακοπή της διαδικασίας προσβάλλει εμένα. Λέω, η διακοπή της διαδικασίας προσβάλλει πρώτα απ' όλα εμένα. Και το λέω αυτό προς όλους τους συναδέλφους. Απ' την άλλη μεριά, η προσωπική μας άποψη και η πολιτική μας άποψη θα τοποθετηθεί και θα κατευθεί στην Επιτροπή. Χρησιμοποιούμε την εξέταση του μάρτυρα για να λάβουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες. Το πώς κρίνουμε την εξέταση, δικαιούμαστε να το καταθέσουμε όταν παίρνουμε το λόγο στη διαδικασία της εξέτασης. Συγγνώμη, ορκίστηκε για να πει την πολιτική του άποψη, κύριε, ή για να πει την αλήθεια? Για μας λέω, για μας κύριε Νικολόπουλε, εμάς. Όχι, συγγνώμη. Εγώ δηλαδή θα ρωτήσω. Εδώ ορκίστηκε ότι θα πει την αλήθεια. Και λέει ότι δεν κλείνει το ΜΕΚΑ. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω και δεν δίνετε και καλό παράδειγμα. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε την κατάθεση του καθένα και να καταθέσουμε την άποψή μας για αυτήν και με το πολιτικό αισθητήριο ή το κριτήριο που έχουμε. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα. Ο μάρτυρας και οποιοδήποτε μάρτυρας, όχι μόνο ο κ. Ψυχάρης, είναι υπεύθυνος για όλα όσα έχει πει, διότι ορκίστηκε και ενημερώθηκε ότι έχουμε τις αρμοδιότητες της ανακριτικής αρχής και του εισαγγελέα πλημμυλιωδικών. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν νόμοι και κανόνες με τους οποίους επιλύονται. Ευχαριστώ πολύ που τους θυμίζετε, τους ξέρω όμως και ο μάρτυρας. Του διευκρίνησα και εγώ εισαγωγικά. Το αν κρίνω ή όχι την κατάθεσή του αληθή ή πλήρη. Θα καταθέσω γι' αυτό και θα τοποθετηθώ όταν έρθει η ώρα της τοποθέτησής μου, όχι των ερωτήσεων όμως. Κύριε Ψυχάρη, η συζήτηση όλη αυτή γίνεται διότι γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους το ομολογιακό δάνειο του τηλέτυπου έχει σοβαρά προβλήματα με τις τράπεζες και τη συντονίστρια και όλες τις συμμετέχουσες. Και το ξέρει η Επιτροπή και έχουν έρθει τα χαρτιά από τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να σας το υπενθυμίσω αυτό. Το γνωρίζετε και εσείς ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τηλέτυπου. Άρα γι' αυτό ο κύριος Νικολόπουλος λέει ότι μας προσβάλλεται όταν λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες και οι διευθύνοντες σύμβουλοι εδώ κατέθεσαν ότι το δάνειό σας έχει σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί δεν προβήκατε στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν εδώ πέρα να δημιουργούμε ένταση με τοποθετήσεις που έχουν προσωπική χρειά, αλλά δεν αντιστοιχούν σε όση δημοσιότητα και η νομιμότητα γνωρίζει. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο αυτό πρέπει να απαντήσετε. Το ερώτημα είναι τι προτείνετε ή τι πιστεύετε ότι θα γίνει για τα δάνεια του τηλέτυπου και του ΔΟΛ, τα οποία έχουν το συγκεκριμένο ύψος αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, χρέους και το συγκεκριμένο πρόβλημα εξυπηρέτησης τουλάχιστον στο φάρο του τηλέτυπου. Τα υπόλοιπα θα αποδειχθούν στη διαδικασία της Επιτροπής. Τη γνώμη σας λοιπόν, επί της ερώτησης κ. Νικολόπουλου, πώς θα καλυφθούν τα δάνεια? Αυτό είναι λίγο πολύ η ερώτηση. Καταρχάς, όσον αφορά το αν θα κλείσει το κανάλι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Το κανάλι λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση απευθέα, που δεν το πιστεύω και δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να κλείσει το κανάλι, υπάρχει ο εμπορικός κώδικας, υπάρχουν οι κώδικες των εταιριών που θα
που είναι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να σας πω ή να σας υποδείξω ή οτιδήποτε για αυτό το θέμα. Υπάρχουν διαδικασίες και αυτές ακολουθούν πλήρως και νομίμως. Όσον αφορά τα δάνεια, ακόμα και για αυτό που μου είπατε, ότι το πρώτο δάνειο το οποίο ανανεώθηκε, έγινε με το μολυακό δάνειο, διότι δεν υπήρχαν εγγυήσεις επί του πρώτου δανείου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ένα δάνειο, οποιασδήποτε τράπεζα, οποιοδήποτε είδους δάνειο υπάρχει αυτό, όσο εξυπηρετείται, δεν καίγεται κανένας ίσως για τις εγγυήσεις, διότι αυτές δεν χρειάζονται. Οι εγγυήσεις χρειάζονται όποτε αυτό το δάνειο αρχίζει να μπαίνει σε κάποιο κίνδυνο, ίσως. Ότι μπορεί κάποιο δάνειο να συνάψει κάποιο ένα δάνειο, για τον ΑΒ λόγο να μην δοθούν εγγυήσεις καθόλου τη διάρκεια του δανείου, και μετά από λίγα χρόνια τη διάρκεια του δανείου αυτό, το δάνειο να περατωθεί, να πληρωθεί και να εξοφληθεί. Και να μην είχαν υπάρξει ποτέ εγγυήσεις. Η εγγύηση είναι κάτι το πιο πολύ το άπιαστο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι τραπεζίτες. Είναι κάτι το οποίο αυτό το λέει και η λέξη, εγγύηση. Δεν είναι. Εμείς λοιπόν, το Μέγκα για την ακρίβεια, με την νέα δανειακή ομολογιακή σύμβαση που υπέγραψε, από εκεί που είχε ένα δάνειο εξυπηρετούμενο χωρίς εγγύησης, υπέγραψε ένα άλλο δάνειο, το οποίο και αυτό συνέχισε να είναι εξυπηρετούμενο, αλλά με εγγύηση. Με εγγύηση την ταινιοθήκη του, ανάμεσα σε άλλα πάντα και την ταινιοθήκη του. Δεν θα ήθελα να μπω στη συζήτηση της ταινιοθήκης. Ποια είναι η αξία, πόσο κάνει, ποια είναι, είναι τα έργα του ενός, είναι ο Μαμαλάκης, θα βγάλουμε το Μαμαλάκη, θα βάλουμε κάτι άλλο, ποιο θα βάλουμε, το Brad Pitt, δεν ξέρω. Αλλά η ταινιοθήκη του Μέγκα έχει μία αξία που έχει υποτιμηθεί από διάφορους ανεξάρτητους οργανισμούς, όχι από μένα προφανώς, και έχει μία κάποια αξία. Αυτή η αξία προφανώς δεν είναι γραμμένη στο τοίχο, δεν είναι κάτι που μένει πάντα το ίδιο, αλλάζει. Άλλωστε, όπως ξέρετε, η οικονομική πορεία της χώρας θα βελτιωθεί, προχωράει. Και στο μέλλον θα έχουμε καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Αλλά σε αυτές τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες είναι προφανές ότι και η διαφήμιση θα αυξηθεί και όλα τα άλλα. Και με τη μεγαλύτερη διαφήμιση αυτή η ταινιοθήκη θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία από την αξία που έχουν πει μέχρι στιγμής εκτιμητές, οι οποίοι έχουν δώσει μια αξία πάνω από το σύνολο του ομολογιακού δανείου. Και δεν είναι μόνο η ταινιοθήκη του Μέγκα, σε αντίστοιχες υποθέσεις όπως η ταινιοθήκη του Αντένα κλπ. Έχουν δοθεί κάποιες αποτιμήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι σίγουρα δεν είναι δικιά μου δουλειά, δεν ξέρω αν είναι δικιά σας. Να κάτσουμε να δούμε, να κρίνουμε αν αυτές οι τοποτιμήσεις είναι χαμηλές ή υψηλές, αν σε λίγα χρόνια θα είναι χαμηλότερες, αν είναι υψηλότερες και πού πάει το πράγμα. Αν αυτές οι ταινιοθήκες μπορούν να σπάσουν σε κομμάτια, όλα αυτά δεν είναι. Πάντως είναι ένα ενέχειρο. Έχει μια αξία, αλφα αξία, η οποία υπάρχει. Όσον αφορά πάλι το δάνειο, πλέον όπως σας ξαναείπα, ήταν ένα δάνειο χωρίς εγγυήσεις και πλέον είναι ένα δάνειο με εγγυήσεις. Το ποιο. Το ξεκίνησαν τα στελέχη του Μέγκα, η διοίκηση του Μέγκα, τα ξεκίνησαν οι τράπεζες. Ποιο ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι πολύ εύκολο να το μάθει και η επιτροπή σας, καλώντας τους κατάλληλους ανθρώπους. Νομίζω έχετε ήδη καλέσει τις τράπεζες. Και είναι αυτό το δάνειο, το οποίο είναι όχι μόνο είναι εξυπηρετούμενο, αλλά έχουν κρατηθεί και χρήματα από το Μέγκα έναντι αυτού του δανείου, από το εισπράξη του Μέγκα. Πέραν τούτου, και μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, καλό θα ήταν να αναλογιστούμε. Το Μέγκα, η μέτοχη του, το Μέγκα βασικά, η εταιρεία Τηλέτυπος, τι έχει δώσει στις τράπεζες. Έχει πληρώσει, αποκληρώσει σε τόκους 130 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λέτε, να σας το ξαναπώ. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Να σας ξαναπώ το νούμερο, μπορεί να μην το ακούσατε καλά. 130 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μία φορά ίσως. Είναι βοήθεια είναι αυτό δηλαδή, τι είναι δωρεά είναι. Ευρώ. Για ένα πώς δάνειο. Το λέει έτσι ο κύριος Ψυχάρης, κύριε Πρόεδρε. Για ένα δάνειο. Δεν το ήθελε τζάμπα. Των 100 εκατομμυρίων. Για ένα δάνειο χαμηλότερο των 100 εκατομμυρίων. Για ένα δάνειο διψηφίου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ήδη δώσει σε τόκους 130 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Συν κάποια άλλα δάνεια. Συν έχει εξοφλήσει μέρος του κεφαλαίου. Τι είναι αυτά τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτά τα 130 εκατομμύρια ευρώ, κύριοι και κυρίες. Σας παρακαλώ, Σε αρκετά χρόνια. Κατά τη διάρκεια όλων των δανείων. Αν αυτά τα δάνεια δεν τα είχε πληρώσει, αν ήταν κακοπληρωτής, αν καθυστερούσε, αν είχαν κοκκινήσει δάνεια, όπως είχαν κοκκινήσει πολλά άλλα δάνεια σε αυτή τη χώρα και ιδιωτών και εταιριών είναι στο κόκκινο, νομίζω είναι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια και έχουμε κάποια δάνεια του ΔΟΛ και του Τηλέτυπου, τα οποία τουλάχιστον του ΔΟΛ είναι όλα εξυπηρετούμενα και όλα στο μαύρο. Έτσι. Και αν ο Τηλέτυπος δεν είχε δώσει αυτά τα 130 εκατομμύρια, αν είχε κολλήσει η ευγύση, αν δεν είχε τη δυνατότητα κλπ., οι τράπεζες θα είχαν έσοδα λιγότερα.
κατά 130 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα είχαν βρει αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ? Προφανώς από την ανακεφαλαίωση, προφανώς από τους κόπους των ανθρώπων και ποιος ξέρει πού. Ακόμα και άμα τα είχαν βρει από εκεί αυτά τα 130 εκατομμύρια και δεν τα είχαν δώσει στο Μέγκα, ίσως, και εδώ πρέπει να το αναλογιστούμε ίσως λίγο σοβαρά, μέρος των 130 εκατομμύριων ή των 80, των 98 του Ολυμπιακού, μπορεί να είχαν δοθεί σε άλλο κόσμο, σε ιδιώτες ίσως, μπορεί να είχαν δοθεί για να αγοράσουν σε σπίτια, κατοικίες, ίσως και με ελβετικά φράγκα. Και μπορεί αυτός ο κόσμος τώρα, ναι, επιχειρήματα είναι, μπορεί, τώρα σπεκουλάμε στο άγνωστο, θα πει αυτός ο κόσμος να είχε πάρει αυτά τα δάνεια και τώρα να μην ήταν στη θέση να τα πληρώσει και να σε δεινή οικονομική σχέση. Έτσι. Όχι, δεν σώσαμε κανέναν. Και η επιχείρηση δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας, είναι μια επιχείρηση που δεν το κάνει. Απλώς ας αναλογιστούμε πριν λέμε οτιδήποτε, πριν πετάμε οτιδήποτε, ότι γιατί άλλαξε το δάνειο. Άλλαξε ένα δάνειο χωρίς εγγυήσεις και έγινε ένα δάνειο με εγγυήσεις. Το αν οι εγγυήσεις αυτές ήταν ψηλές, χαμηλές, σωστές, ορθές, λάθος, είναι θέμα των τραπεζών πρωτίστως και όλων των διευθυντικών επιτροπών. Αλλά όσον αφορά το ξαναλέω και πάλι άλλη μια φορά, ίσως να, καλό να το εμπεδώσουμε, 130 εκατομμύρια ευρώ. 130. Όχι, να σας πω τι θα καταθέσω. Να σας πω τι έγραφα θα καταθέσω. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την απάντησή μου. Εδώ έχω και το γράμμα του κυρίου. Ποιο γράμμα έχει, κύριε Ψυχάρη? Την επιστολή του κ. Κωνσταντινίδη, πώς την επιτροπής σας. Μπορείτε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, δεν ακούω ούτε καν εγώ. Από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία. Δεν κατάλαβα σε ποια επιστολή αναφέρεστε, επιτρέψτε μου λίγο. Όχι, εντάξει, λέω ότι έχω και εγώ την επιστολή του κ. Κωνσταντινίδη, αυτή που αναφέρετε κι εσείς. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ομολογιακό δάνειο των 98 εκατομμυρίων έχει ένα υπόλοιπο 86 εκατομμύρια μαζί με τους τόκους. Είναι σαφώς λιγότερο από όταν νωρίτερα σε μια συνθήκη της χώρας, σε μια κατάσταση της χώρας όπου δεν πληρώνει κανένας. Όπου ο τηλέτυπος δεν είναι Μαρινόπουλος. Ο τηλέτυπος δεν είναι άλλες εταιρείες που κλείνουν. Ο τηλέτυπος πληρώνει, ο τηλέτυπος είναι εντάξει ή προσπαθεί να είναι εντάξει σε όλες τις υποχρεώσεις. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Έτσι, έχετε εδώ τώρα κάποια ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή χρωστάει στο ομολογιακό δάνειο 86 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία οι τράπεζες έχουν ήδη εχωρήσεις, κρατήσεις εχωρήσεις ύψους, από ό,τι βλέπω εδώ, 20-25 εκατομμύριων ευρώ. Το οποίο αν το κρατήσουν το 86 γίνεται 40. Δεν λέω ότι είναι ένα χαμηλό ποσό, προφανώς είναι μεγάλο ποσό. Από το 86, αν αφαιρέσουμε 20, γίνεται 40. Αν κρατήσουν το 86 μείον 25-24, είναι περίπου 60. 60. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι ένα χαμηλό ποσό, είναι πάλι ένα μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Αλλά ωραία. Το Μέγκα είναι σε μία πορεία να το κλείσει τα δανεία, να βολέψει τα οικονομικά του, να τακτοποιηθεί, πληρώνει τα δανειά του, δεν έχει αφήσει κανένα ανακάλυπτο. Κύριε Πρόεδρε, σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, συνθήκη, όπου το διαφημιστικό του έσοδο όλο και μειώνεται. Κύριε Ψυχαρή, επειδή θα ακολουθήσουν άλλοι 15 τουλάχιστον συνάδελφοι, θα τα ξαναπούμε.